ο Κύριος είναι γνωστό ότι δεν παρέδωκε κανένα γραπτόν μνημείων. Δεν έγραψε ο Κυρίος ούτε μία λέξη. Συνεπώς, ποιος είναι εκείνος που θα μπορούσε να μας διασώσει τι ο Χριστός είπε, τι ο Χριστός έκανε, ποιος ο Χριστός ήταν? Εκείνα που οι Απόστολοι παρέλαβαν, μας καταγράφουν και ξαναλέγω άλλη μία φορά, πέρα από το καταγράψιμο που είναι τα Ευαγγέλια, βασικά είναι τα Ευαγγέλια, βεβαίως είναι και οι επιστολές, γιατί απλούστατα εκεί διασώζεται η διδασκαλία του Χριστού κλπ. Όχι ο βίος του, αλλά η διδασκαλία κυριότατα, κυριότατα. Όμως δεν είναι το γραπτόν μνημείων της Καινής Διαθήκης. Είναι, θα ξαναπώ άλλη διαφορά για θα το δούμε στο τέλος αυτό του θέματός μας. Αυτός ο ζωντανός Χριστός, όχι το γράμμα της διδασκαλίας του, αλλά αυτός ο ζωντανός Χριστός. Συνεπώς, ξέρετε δε γιατί ο Χριστός δεν έγραψε τίποτε? Για ποιο λόγο δεν έγραψε? Ακούσατε τόσο να μην το ξέρατε. Διότι μεγάλοι διδάσκαλοι, διδάσκαλοι και εκτός χριστιανισμού, έχουν γράψει, άφησαν γραπτά μνημεία. Ο Χριστός είναι ο Λόγος του Θεού και ο Λόγος είναι προφορικός. Είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως και έγινε το φως. Ποιος είπεν? Ο Θεός. Ο Θεός λοιπόν είπεν. Δηλαδή ποιος δημιουργεί το φως? Αυτό το είπεν. Αυτό το είπεν είναι ο Λόγος. Ο Πατήρ είπεν. Δηλαδή στέλνει το Λόγο του να δημιουργήσει. Ο Θεός είπεν, γεννηθεί το φως. Ο Θεός το Λόγο Κυρίου, λέει κάπου η Παλαιά Διαθήκη, οι ουρανοί στους ψαλμούς, οι ουρανοί εστερεώθησαν. Πώς εστερεώθησαν οι ουρανοί? Το Λόγο Κυρίου. Ποιος είναι ο Κύριος? Είναι ο Πατήρ. Ποιος είναι ο Λόγος? Είναι ο Υιός. Συνεπώς, πρέπει να διατηρείται αυτό, ο προφορικός Λόγος. Η Γραφή, όσο κι αν την έχουμε περιβάλλει με μεγάλη τιμή και μαθαίνουμε τα διαβόητα γράμματα σε σημείο που να φορούμε και γυαλιά, γιατί ασχοληθήκαμε με τα βιβλία μια ζωή ολόκληρη, δεν είναι απίστευτο, αλλά αληθινό, παρά ένα μεταπτωτικό κατάντημα. Ουδέποτε θα έπρεπε να υπήρχε γραπτών μνημείων, γραφή δηλαδή. Γιατί ο Θεός έκανε τον άνθρωπο να ακούει, να ενθυμείται, και όλα στο χώρο τον προφορικό. Αυτό που το λέει, αυτό το λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι στο υπόμνημά του στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στην πρώτη του ομιλία. Λέει το εξής: άνθρωπε, δεν φτάνει που έχουμε τη Γραφή, που είναι ένα κατάντημά μας, γιατί δεν μπορούμε να κρατήσουμε τον προφορικό λόγο, δεν μπορούμε, τον ξεχνούμε, τον αλλοιώνουμε. Τον αλλοιώνουμε. Σκεφτείτε, να μην είχε γραφεί τίποτα από τα Ευαγγέλια και από στόμα σε στόμα, τι θα γινότανε? Τι θα γινόταν? Και ο Κύριος μας έλεγε, προσέχετε πως ακούετε. Είναι μεταπτωτικό αυτό, γιατί δεν προσέχουμε πως ακούμε. Δεν φτάνει λοιπόν που έχουμε το μεταπτωτικό κατάντημα της Γραφής, επειδή χάσαμε τον προφορικό λόγο και τη δύναμή του και μας έμεινε η Γραφή, δεν διαβάζεις ούτε τη Γραφή. Είναι κατάντημα λοιπόν το ότι έχουμε Γραφή, αλλά είναι όμως και ένα απομεινάρι
για να διασώσουμε εκείνο που έπρεπε να διασώζαμε με τον προφορικό λόγο. Σας το είπα για να ξέρετε γιατί ο Χριστός δεν έγραψε τίποτε.